Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την επιχείρηση ανέλκυσης του δεξαμενόπλοιου Αγία Ζώνη 2, το ναυάγιο του οποίου προκάλεσε την περιβαλλοντική καταστροφή στον Σαρονικό. Σύνδεση με τον Γιώργο Τσελίκα, που έχει παρακολουθήσει καρέ-καρέ όλο αυτό το δύσκολο εγχείρημα. Πρώτα όμως να δούμε το βίντεο του Τίμου Παπαδόπουλου. Ρημουλκά, σκάφη αντιρρύπανσης και ένας τεράστιος πλωτός γερανός βρίσκονται πάνω από το Αγία Ζώνη 2. Βρισκόμαστε στο πλωτό σκάφος του λιμενικού και αυτή τη στιγμή πλησιάζουμε το δεξαμενόπλοιο Αγία Ζώνη 2, όπου μπορείτε να δείτε το τελευταίο στάδιο ανέλκυσης. Εδώ και μέρες, δίτες ασφάλιζαν και έδαιναν το ναυάγιο, ώστε σιγά σιγά να σηκωθεί στην επιφάνεια της θάλασσας. Η επιχείρηση ανέλκυσης του Αγία Ζώνη 2 βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες σε πλήρη εξέλιξη. Υπάρχει ένας μεγάλος γερανός που είναι στην πλάτη μας ακριβώς και έχει μια ελκτική δυνατότητα γύρω στους 1.300 τόνους. Στην πλώρη υπάρχει ένας ακόμη γεναρός που υποβοηθά και με μια μεθοδολογία που ουσιαστικά λέει βάζεις με απλά λόγια αέρα, βγαίνει το νερό και κομμάτι-κομμάτι ακολουθείς και συνεχίζεις, θα έρθουμε στην ολοκλήρωση που θα είναι εντός των υπορμών νερών. Το δεξαμενόπλοιο βυθίστηκε ανοιχτά τη Σαλαμίνα στις 10 Σεπτεμβρίου από άγνωστη μέχρι και αυτή τη στιγμή αιτία. 2,5 μήνες μετά, το Αγία Ζώνη 2 είναι πλέον ασφαλές σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, χωρίς διαρροές εκτός θάλασσας. Έχει καταγραφεί ωστόσο ως μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καταστροφές των τελευταίων ετών. Είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται μία τέτοια διοικητική πράξη με εντολή του Υπουργού. Με συνέπεια, χωρίς να επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο ούτε ένα ευρώ, έχουμε την ανέλκυση. Το ναυάγιο του Αγία Ζώνη 2 προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις τόσο σε πολιτικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Επί ημέρες ο Αργοσαρονικός είχε γεμίσει πετρέλαιο, με τις ακτές από τη Σαλαμίνα μέχρι και τη Βούλα να είναι απλησίαστες. Δώσαμε τη μάχη να αποδώσουμε τις παραλίες καθαρές στους Δήμους και συνεχίζεται αυτή η μάχη και τώρα αποδίδουμε και τη θάλασσα και το βυθό καθαρό. Τον περασμένο μήνα ολοκληρώθηκε και η απάντληση των μειγμάτων πετρελαίου από τα αμπάρια του ναυαγίου. Συνολικά απαντλήθηκαν 2.500 τόνοι, 1.000 από το πετρελαιοφόρο Σύρος και 1.500 από το Λασέα. Ο καπετάνιος μάλιστα του Λασέα καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση με αναστολή για λαθρεμπόριο καυσίμων, ενώ η υπόθεση του Αγία Ζώνη 2 και της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην Αττική ερευνάται από τον ανακριτή Πειραιά, με τον εισαγγελέα να έχει ασκήσει ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου σε βαθμό κακουργήματος. Γιώργο Τσελίκα, καλησπέρα. Είσαι από τα ξημερώματα, από τους πρώτους ρεπόρτερ που έφτασαν στην περιοχή της ανέλκυσης και μιλάμε για μια εξαιρετικά πολύπλοκη επιχείρηση η οποία απαιτεί λεπτούς χειρουργικούς χειρισμούς. Ακριβώς, Μάρκο. Πιστεύουν όλοι ότι μέχρι τα ξημερώματα το πολύ θα πάρει τέλος η ανέλκυση, γιατί γίνεται στάδιο-στάδιο. Να πούμε, θα ρημουλκηθεί και θα πάει στη θέση Αμπελάκια Σαλαμίνα, εκεί σε ναυπηγείο, όπου εκεί θα παραμείνει. Να πούμε τώρα, η διαδικασία όλη, επειδή είναι πολύ, όπως είπες, δύσκολη με χειρουργική επέμβαση, ξεκίνησε από το πρωί το τελευταίο στάδιο. Δηλαδή, αν δείτε από τα πλάνα σας, φάνηκε το φουγάρο. Από εκεί λοιπόν, γιατί από εκείνο το σημείο μπορούν σιγά σιγά να το ανεβάσουν και, όπως είπε και ο της εταιρείας του τεχνικός, με απλά λόγια βγάζουν νερό, βάζουν αέρα για να βοηθήσουν ως δυναμική συνέργεια. Βλέπουμε και το φουγάρο που ανέφερες. Και η άνοση. Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, οπότε ως δυναμική συνέργεια η έλξη που μπορεί αυτός ο μεγάλος γερανός να σηκώσει 1.300 τόνους μαζί με την άνοση να βοηθήσουν και να φέρουν εις πέρα στο αυτό το δύσκολο έργο. Να πούμε λοιπόν, να θυμίσουμε, 10 Σεπτεμβρίου, 3 παρατέταρτο, έγινε το ναυάγιο νοτιοδυτικά της Αταλάντης. Εκεί λοιπόν ακόμα περιμετρικά υπάρχουν αντιρρυπαντικές νησίδες, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα άλλης ρύπανσης πια και θέλουν να το βγάλουν ατόφιο με αποτέλεσμα να πάει, όπως σας είπα, στη θέση Αμπελάκια Σαλαμίνα, όπου εκεί θα μείνει. Μέχρι τα ξημερώματα το πολύ θα έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η επιχείρηση. Σε ευχαριστούμε θερμά, Γιώργο Τσελίκα.